Λοιπόν, ξεκινάμε κανονικά και εννοείται απορίες, ερωτήσεις ελεύθερα στα σχόλια. Λοιπόν, αυτή η ομιλία έχει τίτλο «Για να καταφέρεις να πετύχεις, θα πρέπει πρώτα να ξέρεις ποιος είσαι». Και από το βιβλίο το «The Secret», νομίζω όσοι το έχουν διαβάσει ή το έχουν δει, ξέρω εγώ, σε βιντεάκι που υπάρχει νομίζω στο YouTube και δωρεάν. Λέει κάτι ο Bob Proctor που μου έκανε κλικ και μου έμεινε. Αν δεν σου αρέσουν τα αποτελέσματα που έφερες στη ζωή σου, τουλάχιστον ξέρω εγώ μέχρι και σήμερα, πρέπει πρώτα να αλλάξεις τον εαυτό σου. Μετά, αν αλλάξεις τον εαυτό σου, θα αλλάξουν και οι πράξεις σου τέλος πάντων και θα φέρεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Γιατί ό,τι και να κάνεις, είναι δικό σου αποτέλεσμα. Και τα αποτελέσματα που έφερνε μέχρι σήμερα στην ουσία είναι αποτελέσματα των πράξεων και των πράξεων, sorry, των πράξεων και των αποφάσεων που έπαιρνες μέχρι και σήμερα στη ζωή σου. Και εμείς από εδώ και πέρα, ακόμα και στο επίπεδο του κύριου Στάθη που είναι director, αν θέλει να κάνει κλικ να πάει, ξέρω εγώ, στο ambassador, θα πρέπει να κάνει πράγματα που δεν έχει ξανακάνει μέχρι το επίπεδο των director, για να μπορεί να κάνει κλικ να κλείσει το ambassador. Το ίδιο και για το ambassador να κλείσει το chain. Οπότε ό,τι κάνουμε, είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε εξαιτίας των αποφάσεων και των πράξεων που κάναμε μέχρι και σήμερα. Οπότε αν θέλουμε να το αλλάξουμε, ό,τι κάνουμε ξεκινούμε από εμάς. Και να το αναλύσουμε λίγο. Καταρχήν θέλω να συμφωνήσουμε όλοι ότι περίπου 95% του πληθυσμού, είναι στατιστικά εντωμεταξύ τα συγκεκριμένα, περίπου 95% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν ζουν τη ζωή που θα ήθελαν πραγματικά να ζήσουν ή την ορεινική τους ζωή κτλ. Και ο λόγος είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πραγματικά μέσα τους δεν ξέρουν καν ούτε ποιοι είναι ούτε τι κάνουν. Απλά ξυπνούν το πρωί μηχανικά, θα πάνε, ξέρω εγώ, όπως πάνε στην τουαλέτα, όπως φορούν το παντελόνι τους, πίνουν τον καφέ τους το πρωί, θα πάνε στη δουλειά τους, θα φύγουν από τη δουλειά τους όταν σχολάσουν, θα έρθουν στο σπίτι τους, ξέρω εγώ, θα κάνουν δουλειές του σπιτιού, θα περάσουν χρόνο με την οικογένεια, Netflix, ύπνο και ξανά την επόμενη μέρα πάλι το ίδιο. Αυτόν τον 95% του πληθυσμού αντιδρά μόνο στον κόσμο και στο περιβάλλον γύρω. Δεν είναι proactive δηλαδή. Ό,τι έρχονται, ό,τι προβλήματα έρχονται, είναι από την κυβέρνηση, είναι από τη δουλειά τους, γενικά από το περιβάλλον τους. Αν γίνει το οτιδήποτε, τότε θα αντιδράσουν. Δεν είναι ποτέ proactive. Κάποιοι από αυτόν το 95% του πληθυσμού νομίζουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο, νομίζουν ότι με το να έχουν αποκτήσουν περισσότερα χρήματα, θα λυθούν τα περισσότερα τέλος πάντων προβλήματα τους. Αλλά στην πραγματικότητα δεν γίνεται αυτό και να σας το εξηγήσω. Υπήρχαν πάρα πολλοί που, ας το πούμε, είτε ήταν φτωχοί, είτε ήταν μεσαίας τάξης, που μπορεί να κέρδισαν παράδειγμα το λαχείο, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια, που αν πήγατε να το ψάξετε λίγο και στον κουρ, θα δείτε, υπήρχαν άτομα που ήταν φτωχοί, κέρδισαν το λαχείο και μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε χρόνια, κατάληξαν εκεί που ήταν πριν κερδίσουν το λαχείο. Γιατί κακές συνήθειες, κακή διαχείριση χρημάτων, δεν είχαν τις δεξιότητες για να μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα χρήματα, δεν τις αποκτήσαν, απλά τους δόθηκαν και στο τέλος της ημέρας επέστρεψαν εκεί που ήταν. Και υπάρχει και μια, δεν ξέρω πώς το λένε, φράση, παροιμία, που είναι κάπως το εξής. Αν μοιραστεί τώρα ο παγκόσμιος πλούτος σε όλους, σε όλον τον κόσμο, ακριβώς το ίδιο, δηλαδή ξέρω να μοιραστούμε τα δις του Elon Musk, τους πάντες τέλος πάντων, τα χρήματα θα κατέληγαν μέσα σε 5, 10, 20 χρόνια πίσω σε αυτούς που ήταν εκατομμυριούχοι και πριν. Υποσυνείδητα μπορεί να μην το καταλαβαίνετε κάποιοι που τέλος πάντων που βλέπετε πρώτη φορά την παρουσία ή είστε, ξέρω εγώ, πρώτη φορά βλέπετε παρόμοιου είδους εκπαιδεύσεις, ομιλίες κτλ. Αλλά υπάρχει ένα πολύ σοφό νόημα πίσω, γιατί αν είσαι άτομο που έχεις κακά spending habits, πώς το λένε, δηλαδή παίρνω τον μισθό μου και έννοια μου είναι
μέχρι τα μέσα του μήνα βασικά τον ξοδεύω, ξέρω εγώ, σε να αγοράσω το νέο iPhone, να αγοράσω νέα ρούχα, να. Αν αποκτηθούν χρήματα χωρίς σκόπο, χωρίς εγώ ίδιος να εξελιχτώ σαν άτομο, χωρίς εγώ να αλλάξω τρόπο σκέψης, χωρίς να μάθω πώς να διαχειρίζομαι σωστά αυτά τα χρήματα, αργά ή γρήγορα θα επιστρέψω σε αυτούς που ήδη έχουν αυτές τις δεξιότητες. Και νομίζω οι περισσότεροι, νομίζω αν καταλάβατε αυτό που θέλω να πω, συμφωνείτε. Και ελεύθερα γράψετε στα σχόλια, να συμμετέχουν. Και υπάρχουν επίσης ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, πάρα πολλοί που κυνηγούν το χρήμα και το αποκτούν, τελικά δεν νιώθουν ολοκληρωμένοι σαν άτομα. Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι τα χρήματα είναι τα αγαπώ, πρέπει, αν δεν νιώθετε ότι τα χρήματα, μάλλον να το πω, αν δεν έχετε θετικά συναισθήματα για τα χρήματα, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα τα αποκτήσετε ποτέ. Και αυτό είναι πρόβλημα στη δική μας δραστηριότητα. Γιατί στη δική μας δραστηριότητα, όταν βλέπεις ότι ο top μέχρι σήμερα στην εταιρεία κατάφερε να κερδίζει 60 και 70 χιλιάρικα το μήνα με αυτήν τη δραστηριότητα, και εσύ είσαι άτομο που νομίζεις τα χρήματα είναι κακά ή τα χρήματα θα καείς στην κόλαση, ξέρω, δεν θα τα αποκτήσεις ποτέ. Δεν κάνεις για αυτήν τη δουλειά ή πρέπει να αλλάξεις τρόπο σκέψης. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτούς που τελικά αγαπούν το χρήμα και τελικά το αποκτούν, κάποιοι δεν νιώθουν ολοκληρωμένοι, γιατί σίγουρα δεν μπορείς να αποκτήσεις τα πάντα με τα χρήματα, φίλους, αγάπη, μπλα μπλα μπλα. Αλλά πρέπει να βρεις πράγματα που όντως να σε γεμίζουν σαν άτομο. Για κάποιους μπορεί να είναι να βοηθούν συνανθρώπους τους, για κάποιους μπορεί να είναι να αφιερώσουν τη ζωή τους, ξέρω εγώ, να βοηθούν, ξέρω εγώ, τα ζώα, κάτι. Οπότε όλοι μας νομίζω έχουμε κάτι πέραν από τα χρήματα που νιώθουμε πολύ ωραία να ασχολούμαστε με αυτόν το κάτι. Αν δεν ξέρετε τι είναι, βρείτε το. Βρείτε το. Γιατί όταν εσείς που είσαστε 37-40 άτομα απόψε, γιατί όταν θα αποκτήσετε χρήματα με αυτόν το όχημα και δεν ξέρετε που πάτε, δεν θα πάτε πουθενά. Επόμενο slide. Χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας, όλοι μας. Τι εννοώ? Ότι ό,τι έχει δημιουργηθεί ποτέ στον κόσμο, κάποιος έκατσε και σκέφτηκε το πρώτο. Άρα από μια ιδέα που μπορεί να ήταν βλακεία, εκατάφερε βασικά το μυαλό που, όπως ξέρω εγώ, προέκυψε αυτή η ιδέα, έδωσε εντολή, μπορώ να πω, και στο υποσυνείδητο μας και στο συνειδητό κάποιου ατόμου ξεχωριστά, και το έκαμε ή προσπάθησε να το υλοποιήσει στο φυσικό κόσμο που ζούμε. Το που ξέρουμε όλοι μας. Άρα, στο τέλος της ημέρας είναι ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε, μπορούμε και να το δημιουργήσουμε. Κάποιος σκέφτηκε να πετάξει, θέλω να πετώ. Έχουμε την ιστορία του Ίκαρου, αν το ξεκινήσουμε από τόσο παλιά. Μετά είχε κάποιον που, ξέρω εγώ, προσπαθούσε να ενώσει, ξέρω εγώ, να κάνει φτερά και με πετάλι να προσπαθήσει να πετάξει, και σήμερα έχουμε ένα αεροπλάνα, έχουμε F-16, έχουμε. Ξεκίνησε όλη η ιστορία από κάποιον που ήταν αρκετά τρελό να πει, παρόλο που έχω χέρια και πόδια, θέλω να πετάξω στον ουρανό. Και κάπως το μυαλό ξεκίνησε να βάζει πράξη, προσπαθούσε και σήμερα έχουμε ένα αεροπλάνο. Για να μην το καθυστερήσω πολύ, ό,τι πιστεύουμε εμείς για εμάς μπορεί να γίνει πραγματικότητα για όλους μας. Αν πιστεύετε ότι είναι κακά τα χρήματα, δεν θα τα αποκτήσετε ποτέ. Αν πιστεύετε ότι αυτή η δουλειά που κάνουμε δεν είναι καλή, όταν θα πας να μιλήσεις με τον υποψήφιο, κάτι από πίσω, μια λάμπα θα είναι σβηστή και ο απέναντι σου το αντιλαμβάνεται. Και μπορείτε να δω ένα απλό παράδειγμα. Έχω αρκετούς συνεργάτες και υπάρχουν, νομίζω, και από άλλες γραμμές εδώ, με την ομάδα του Γιάννη του Ξένου, του κύριου Στάθη Κφίδα, από εδώ και από εκεί. Σίγουρα υπάρχουν άτομα που μπορεί να ξεκινούν όλοι, αλλά ο ένας λόγω οικονομικού μπορεί να ξεκινά με το 150 και ο άλλος ξεκινά με το 1000.
τα ίδια δύο άτομα να πάνε να μιλήσουν σε νέον κόσμο από το μηδέν με το σενάριο μας, μπλα μπλα μπλα, ο αυτός που έχει το χιλιάρι, δεν ξέρουμε τι γίνεται, αλλά αυτός θα φέρει 9 φορές καλύτερα αποτελέσματα από αυτό που ξεκίνησε με τα 150. Μα γιατί ρε Γιώργο, αυτά είναι τα στατιστικά. Δεν ξέρω τι γίνεται στο μυαλό αυτού που παίρνει το χιλιάρι, μάλλον επειδή πληρώνει και τον Γκέν αυτά τα 1000 ευρώ που δίνει, το παίρνει, κάτι αλλάζει η νοοτροπία εδώ στο μυαλό, πιστεύει σε αυτόν που κάνει, έδωσα 1000 ευρώ, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να κάνω αυτήν τη δική μου τη δουλειά που εγώ ξεκίνησα με 1000 ευρώ επένδυση, θα την κάνω να πετύχει. Αυτός που ξεκινά με το 150, μάλλον είναι σε πιο χαλαρή φάση, είναι okay, 150 ευρώ, και να τα χάσω τι έγινε, 150 ευρώ είναι μια νύχτα έξω με τους φίλους σου να πιείτε τα ποτά σας. Βάλτε συγκεκριμένους στόχους. Όταν ξεκινήσετε να γράφετε τους συγκεκριμένους στόχους σας, το μυαλό, ακριβώς εκείνη την ώρα μόλις ξεκινάτε να τους γράφετε, αρχίζει να μας μιλά πίσω, βασικά έρχεται αυτό το διαβολάκι θα έρθει μες στο μυαλό μας και θα σας λαλεί τρόπους που δεν μπορείτε να πετύχετε το τάδε πράγμα που γράψετε. Όταν πριν 6-7 χρόνια νομίζω παρακολούθησα, πλήρωσα βασικά για να δω μια εκπαίδευση σε θέματα ηγεσίας και τα λοιπά, και είδα μέσα από αυτές τις εκπαιδεύσεις και μια εκπαίδευση του Jim Rohn, τρομερός και εκπαιδευτής και δικτυωτής, στο οποίο τέλος πάντων ανάλυε πώς πρέπει να γράφουμε τους στόχους μας, ήταν έτσι αρκετά αναλυτική, ας πούμε, εκπαίδευση, και μας έβαζε να γράψουμε 100 στόχους και όνειρα. Όχι 5 και 10, 100. Η φάση τι ήταν, όταν ξεκίνησα να γράφω, έγραψα 5, 10, 15 πραγματάκια που ας πούμε ήθελα να κάνω και μετά άρχισε το μυαλό μου, μάγκωσε, πραγματικά έσβησε το μυαλό μου και δεν μπορούσα να γράψω άλλα, δεν μπορούσα να σκεφτώ άλλα. Και μετά όταν προχωρούσε η εκπαίδευση έλεγε, μάλλον όταν ξεκίνησες να γράφεις τους στόχους και τα όνειρά σου, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς που βλέπετε αυτή την εκπαίδευση, γράψατε τουλάχιστον 5 με 15, 5 με 20, πόσα ήταν τέλος πάντων, στόχους και όνειρα. Αλήθεια ή ψέματα. Και απαντούσες, ξέρω εγώ, και παίρνες συγκεκριμένες βαθμολογίες. Το θέμα ήταν ότι η ρουτίνα της καθημερινότητας μας, έχουμε έναν όπλο τη φαντασία μας και δυστυχώς μας την σβήνουν. Και το σβήσιμο ξεκινά δυστυχώς ή ευτυχώς από το σχολείο. Κάνουν τα όνειρα μας τετράγωνα, κομμένα και γραμμένα όπως θέλουν η κυβέρνηση, το σύνολο, οι πάντες γύρω μας για να ζήσεις μέσα σε εκείνο το κουτί. Πρέπει να πηγαίνεις δουλειά, Γιώργο, 10 ώρες την ημέρα, να σκάζεις, να ζητάς άδεια από τον μάστρο σου, το αυθεντικό σου, πότε θα πας άδεια με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Πρέπει να ζητάς άδεια πότε πρέπει να σηκωθείς να πας στην τουαλέτα, μετά πηγαίνεις στο σπίτι, τρέχεις στην οικογένεια τα παιδιά, θα χαμηλός μισθός, οπότε αναγκαστικά περιορίζεσαι, μειώνονται οι κινήσεις σου, σε έχουν κάπως ελεγχόμενο, δεν μπορεί να ξεφύγει ο Γιώργος και να ανοίξει το μυαλό του και τα όνειρα μας, η φαντασία μας σβήνει. Γιώργο, δεν μπορείς να αποκτήσεις Φεράρι, δεν μπορείς να μένεις σε βίλα του 1 εκατομμυρίου, το 5 εκατομμυρίο, το 10 εκατομμυρίο, δεν μπορείς, Γιώργο, να έχεις σπίτι με πισίνα και, ξέρω εγώ, με μια τεράστια αυλή για να παίζουν τα μωρά σου. Και αρχίζουμε εδώ, μάλλον δεν κάνει η όγκια για μένα, είναι δύσκολο το πρώτο τηλεφώνημα. Προτιμώ να συνεχίσω να είμαι στη δουλειά μου που πιάνω 1000 ευρώ για τον κάθε... να μην πω τι. Και εδώ απαντάτε μου πραγματικά αν συμφωνείτε ή όχι. Το κόλπο εδώ είναι να μην δέχεστε αυτά που σας λέει το μυαλό σας. Δηλαδή οτιδήποτε αρνητικό, είτε είναι από το ίδιο σας το μυαλό, είτε είναι από τους τοξικούς συγγενείς σας, τους φίλους σας, το περιβάλλον, στη δουλειά σας, από παντού,
Εγώ δεν ξέρω, έγινε expert νομίζω σε αυτό το κομμάτι. Οτιδήποτε αρνητικό να ακούσω είναι πώς το λένε, κάνει, πώς το λένε, white noise στα αυτιά μου. Μπαίνει από τη μια, βγαίνει από την άλλη. Ήθελα πολύ δουλειά να δουλέψω προσωπικά τον εαυτό μου για να φτάσω σε τούτο το επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολο όταν ξεκινάς. Θυμάμαι τα πρώτα μου τηλεφωνήματα, όταν ήταν εν καιρό πριν 10 χρόνια περίπου που έχουμε ξεκινήσει την OMGI, που πρέπει να πιάσω το θείο μου, τη θεία μου, την κολλητή μου, τον κολλητό μου, τον φίλο μου, τον κουμπάρο μου, τους πάντες που ήξερα, να κλείσω προσωπικό ραντεβού μαζί τους, να βρεθούμε σε καφέ που θα βρεθούμε, να κάτσω να τους δείξω σε ένα χαρτί, καλά καλά δεν ξέραμε τι δείχναμε, να τους δείξουμε την επιχειρηματική ιδέα, και μετά είχαμε, μετά από 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, να έχουμε συγγενείς, φίλους κτλ. Που να σου λέει, καλά ρε Γιώργο, ασχολείσαι με αυτές τις πλαγίες ακόμα. Και ο Γιώργος σήμερα, ας πούμε, είναι εδώ μετά από 10 χρόνια, leader στην OGI, ξέρω, leader εδώ στην Κύπρο. Τελικά άξιζε. Για μένα άξιζε, γιατί, πώς το λένε, επειδή είμαι λίγο ανταγωνιστικός, κόκκινος, δεν έδωσα κανενού την ικανοποίηση να πει, άρε, το Γιώργο τελικά σταμάτησε να πω εκείνη την πλαγία. Και δεύτερο, ευχαριστώ πάρα πολλά εκείνους που μου είπαν, όχι ρε Γιώργο, δεν θα σε ακολουθήσω, γιατί εξαιτίας αυτούς είμαι σήμερα σε αυτόν τον επίπεδο. Οπότε, πολλές φορές όταν ψάχνουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και δεν τα καταφέρνουμε, υποσυνείδητα το μυαλό συνεχίζει ακόμα να προσπαθεί λύση. Και ένα παράδειγμα που νομίζω όλοι το βιώσαμε, από τον καιρό του σχολείου. Μπορεί κάποιους που ήταν καλοί μαθητές να σας έσπαζε, ξέρω εγώ, ένα πρόβλημα στα μαθηματικά. Και δεν το βγάζατε, ξέρω εγώ, στην τάξη, όταν μετά που το ψάχνατε μετά μόνοι σας, λέμε τώρα. Πόσες φορές κάποιου έτυχε να ξυπνήσετε το επόμενο πρωί και να πείτε, α, βρήκα ρε τη λύση να αυτό που ήθελα να κάνω. Σε πόσους έτυχε αυτό. Απαντάτε ελεύθερα αν σας έτυχε κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι δώστε θετικό feedback μέσα στο μυαλό σας. Έκανα και πιο παλιά μια εκπαίδευση με θέμα τοξικούς ανθρώπους κτλ. Και κάτι που είπα ήταν το εξής. Αν ρε παιδιά, από το πρωί, ξέρω εγώ, 8-10 ώρες που πάτε στη δουλειά και βλέπετε, ξέρω εγώ, τοξικό περιβάλλον και γεμίζετε αρνητικά, αν περνάτε 8 ώρες και καίγεστε αρνητικά, μετά προσπαθήστε 8 ώρες και 1 λεπτό να ακούτε θετικές ομιλίες, εκπαιδεύσεις, βάρτε τα handset, πώς το λέτε, τα hands-free στα αυτιά σας, να ακούτε οτιδήποτε θετικό, πέστε, ή όταν πέσετε για ύπνο, βάρτε τα headphones στα αυτιά σας, βάρτε να, ξέρω εγώ, να παίζει εκπαιδεύσεις, Grand Cardone, Eric Worre, Γιάννης Ξένος, Στάθης Καρυπίδης, Κωνσταντίνος Καστανά, εκπαιδεύσεις top, θετικά πράγματα, να κοιμάστε και να ξυπνάτε με θετικά πράγματα, και έτσι το διαβολάκι, το κόκκινο, σιγά σιγά θα μικραίνει μέχρι να δυναμώσει το θετικό στοιχείο που έχουμε μέσα μας. Οπότε σταματήστε να εστιάζετε στην αρνητική σκέψη που πρωτοεμφανίζεται, αλλά εστιάστε στη θετική σκέψη και πράξτε αναλόγως. Οπότε, αν σκεφτήκατε κάτι και βλέπετε ότι, πώς θα λέει, κάτι μικρό, το όταν λέμε, ξέρω εγώ, ένα μήλο την ημέρα των γιατρών τον κάνει πέρα, σκεφτείτε ότι αν πραγματικά αυτή η φράση στέκει, και σκεφτείτε ότι αν τρώγαμε όλοι μας ένα μήλο την ημέρα, φανταστείτε ότι δεν θα υπήρχε κανένας άρρωστος στον κόσμο. Πόσο εύκολο θα ήταν να τρώμε όλοι μας ένα μήλο την ημέρα. Αρκετά εύκολο. Αλλά όσο εύκολο είναι να κάνεις κάτι, είναι και άλλον τόσο εύκολο να μην το κάνεις. Και αυτό είναι το θέμα. Και εδώ, αν το διαβολάκι είναι μεγαλύτερο από το θετικό, θα πράξετε αναλόγως. Λοιπόν, βρες τον καλύτερο σου. Εδώ με αυτό το slide γενικά ήθελα να το εξηγήσω μέσω των δυνατών καλύτερων τρόπων. Μια
υπάρχει κάτι αυτό που λέμε ότι είμαστε ο μέσος όρος των πέντε ανθρώπων που συναναστρεφόμαστε. Και όντως στέκει αυτό το πράγμα. Μιλούμε αν δείτε ότι τα πέντε άτομα που συναναστρέφεστε περισσότερο κατά τη διάρκεια κάθε μέρας σήμερα, θα δείτε ότι μιλάτε με αρκετά κοινών τρόπων, θα δείτε ότι τα έσοδα σας από τις δουλειές σας είναι περίπου πάνω κάτω τα ίδια. Τρόπος που μιλάτε, είπαμε. Αν έχετε, μπορεί να έχετε και κοινά χόμπι. Γενικά, πέντε άτομα που συναναστρέφεστε περισσότερο, είσαστε ο μέσος όρος αυτών των πέντε ατόμων. Οπότε, αν θέλετε να πάτε στο επόμενο επίπεδο, καλή ώρα να κλείσω εγώ, ξέρω εγώ, τον director, πρέπει να ακολουθήσω ανθρώπους που έχουν πετύχει τον director. Μελετούμε τους expert, ανθρώπους που το έκαναν με πράξη, που έχουν ήδη κάνει πράγματα, έχουν φάει τα μούτρα τους, ξέρουν τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει και έρχονται να μας το δώσουν εντελώς δωρεάν να το ακολουθήσουμε και εμείς. Μελετήστε τον τρόπο που δουλεύει αυτός ο expert σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μιλούμε τώρα, δεν μιλώ καθαρά μόνο για την OGI. Μελετήστε τις καθημερινές τους συνήθειες. Τι κάνει ρε ο Elon Musk κάθε μέρα και σήμερα είναι billionaire. Ξυπνά η ώρα 10 το πρωί ή ξυπνά η ώρα 6. Τι τρώει, τι πίνει. Γενικά, πιθανόν αν ακολουθήσετε ακριβώς τη ρουτίνα που κάνει, μπορεί να μην κερδίζετε, ξέρω, 200, μην ξέρω να έχετε 200 billion στο λογαριασμό σας, αλλά ξεκινάτε ένα βήμα να ξεφεύγετε από εκεί που είστε σήμερα. Σε κάτι θετικό όμως, όχι σε κάτι αρνητικό. Και ο Elon Musk, νομίζω, θεωρώ, είναι ένα θετικό βήμα για να εξελιχτούμε όλοι μας. Μην παίρνετε συμβουλές από τους γείτονες, τους φίλους, τους γονείς σας, τον άντρα σας, τη γυναίκα σας, τον κολλητό σας, την κολλητή σας, από τους συνεργάτες σας, εκτός κι αν είναι άτομα που σέβεστε και έχουν πετύχει στο συγκεκριμένο χώρο που σας ενδιαφέρει εσάς. Δηλαδή, αν ο θείος μου είναι επαγγελματίας γκολφέρ και εγώ θέλω να μάθω γκολφ, δεν θα πάω να ρωτήσω, ξέρω εγώ, τον παπά μου που ήταν μια ζωή στρατιωτικός, να του πω ποια είναι η άποψή σου για τον γκολφ. Θα πάω στο θείο μου που είναι επαγγελματίας γκολφέρ να μάθω από εκείνο. Ο πατέρας μου πιθανόν να μου πει καλά ρε, θα πάω να μάθεις γκολφ, δεν υπάρχει κανένας λόγος, βλακεία σπορτ ή μπλα μπλα μπλα. Οπότε προσέχετε από πού παίρνετε συμβουλές. Ξεκινά συνεργάτης μαζί μας. Ο Ολίν παίρνει χιλιάρι μπακέτων ετήσια συνδρομή. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τηλέφωνα και ο κολλητός του, ο κουμπάρος του, δεν θυμάμαι τι ήταν τέλος πάντων, του είπε παιδιά, είναι λίγο δύσκολο να δω γιατί ήταν σενάριο του σενάριο εγγενείων και του είπε ο κουμπάρος του αν ήταν να σου δώσω 28 ευρώ προτιμώ να τα κάψω. Τι έχει νιώσει αυτόν το άτομο. Μιλούμε. Ήταν δυνάμενο χτύπημα από κάποιον που αγαπούσε και χτιμούσε. Ευτυχώς για τον ίδιο ήταν χαρακτήρας κοντά στο δικό μου που μιλήσαμε και μετά το πήρε σε θετικό αποτέλεσμα. Έχει καθαρίσει τη λίστα του από άτομα που τελικά δεν ήθελαν το καλό του. Δεν τον στήριξα τη στιγμή που του ζήτησε να τον στηρίξω με έναν 28 ευρώ, για όνομα του Θεού, 28 ευρώ, και μου είπε, Γιώργο, μη σ' ανησυχεί, δεν θα κάτσω να κλάψω για τον μπιπ. Πήρε ένα χ, διαγράφομαι από τη ζωή του. Έτσι όμως πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους συγγενείς φίλους που είναι τοξικοί απέναντί μας. Είναι δύσκολο, ναι, αλλά αν θέλετε να πάτε εκεί που θέλετε να πάτε και να πετύχετε γενικά στη ζωή σας, πρέπει να ξεκόψετε. Και το ένα κάτι που μπορώ να σας βοηθήσω για να ξεκινήσετε να το δοκιμάζετε από τα σήμερα, το ξεκίνησα εγώ πρώτη φορά στα 26 μου και νομίζω όσο πάει ο καιρός καλυτερεύει, όσο τέλος πάντων πετυχαίνω μπλα 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 στα χρόνια μπροστά, ξεκινάτε να λέτε όχι σε οτιδήποτε σας ζητήσουν γνωστοί, συγγενείς, φίλοι, μπλα μπλα μπλα. Όχι ρε μαλάκα, δεν μπορώ γιατί έχω να
να πάω συνέδριο στην Ελλάδα. Έχω να κάνω δουλειά, μπλα μπλα μπλα. Και σίγουρα δεν θα ακούσουμε συμβουλές. Παράδειγμα έβαλα, δεν μπορώ να ακούσω ρε παιδιά κάποιον διδάσκει υγιεινή διατροφή, ξέρω εγώ, ή κάνει crossfit και ο ίδιος να είναι χοντρός ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν έχω κάτι με τους χοντρούς. Εγώ τι θέλω να κάνει ο καθένας. Αλλά από τη στιγμή που είσαι επαγγελματίας, διδάσκεις υγιεινή διατροφή, ξέρω εγώ, καλή ποιότητα ζωής και εσύ είσαι χοντρός, γιατί να ακούσω συμβουλές από σένα. Δεν έχεις περάσει το δρόμο που περπάτησε κάποιος, ξέρω, που ήταν χοντρός, έχασε βάρος και τώρα είναι υγιής. Και το επόμενο βήμα είναι πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου διδάσκουν πράγματα παπαγαλία, απλά επειδή πρέπει να καλύψουν την ύλη, που ήδη ποτέ δεν εφάρμοσα. Γιατί να ακούσω τούτα τα άτομα. Digital marketing. Έχω φοιτητές που έχω μιλήσει για να μπουν να δουν το σεμινάριο μας, τέλειωσαν digital marketing με master και τους έλεγα, παιδιά, ξέρετε τι είναι το sales funnel? Και μου έλεγαν όχι. Για όνομα του Θεού, digital marketing, 4 χρόνια σπουδές, 1 χρόνο master, 5, και δεν έχουν τρέξει, μπορεί να μην έχουν τρέξει ποτέ διαφήμιση πληρωμένη στα social media. Για όνομα του Θεού. Και μετά βγαίνουν μετά από 25 χρονών παιδιά και να προσπαθούν να πουλήσουν, ξέρω εγώ, είμαι digital marketer και θέλω να πουλήσω. Έρχεται ο άλλος ο καθηγητής, διδάσκει business. Να πάω, διδάσκω business. Άνοιξες ποτέ σου δουλειά να δεις πώς είναι? Όχι. Γιατί να ακούσω συμβουλές από σένα που διδάσκεις business? Ξέρεις τι προβλήματα αντιμετωπίζει μια επιχείρηση ή είναι μόνο στο χαρτί? Α, πρέπει να υπολογίσω τα τέλη, τα κόστη μου, ξέρω εγώ, τα λειτουργικά, τους υπαλλήλους, το stock, μπλα μπλα μπλα, και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Δεν ακούμε τέτοια άτομα. Και στους καθηγητές, ευτυχώς δεν τους ακούω από τότε. Η στάση που έχουμε είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, που αισθανόμαστε και που πράττουμε. 3 πράγματα. Σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε, πράττουμε. Να έχουμε στάση νικητή. Υπάρχουν ολόκληρες εκπαιδεύσεις εντωμεταξύ, θέμα θετική σκέψη, στάση κτλ. Δεν θα ήθελα να το κάτσω να το αναλύσω για να το κλείσουμε ακόμα ένα slide μηνέ. Πρέπει να έχουμε όμως στάση νικητή παρόλες τις συνθήκες. Μόνον εσείς μπορείτε να αλλάξετε τη στάση σας. Υπάρχουν, διαβάστε το βιβλίο του Tony Robbins. Αν δεν ξέρετε παιδιά ποιος είναι ο Tony Robbins, παιδιά, αγοράστε το βιβλίο του, ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σας. Νομίζω είναι ο νούμερο 1 παγκοσμίως στο χώρο του προσωπικής ανάπτυξης. Δεν χρειάζεται να νιώθεις καλά για να, ξέρω εγώ, για να πάρεις τηλέφωνα. Δεν χρειάζεται να θέλεις ή να νιώθεις καλά όταν κλάψει το μωρό σου η ώρα 3 τα ξημερώματα να σηκωστείς για να πάει να το αλλάξεις. Σκάζεις και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Sorry που μιλώ έτσι, αλλά όλοι καταλαβαίνετε ότι όταν πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα, ειδικά σε θέμα μητρότητας δεν το συζητώ. Η μάνα ειδικά, η ώρα 3, αν θυλάζει, μπορεί κάθε 2 ώρες να ξυπνά να θυλάζει το μωρό. Είναι ήδη αείπνη, είναι εξαντλημένη, αλλά δεν παραπονιέται, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για το μωρό της. Δεν πρέπει να νιώθω καλά για να θυλάσω. Και νομίζω συμφωνούμε. Πάντα υπάρχουν τα αντίθετα. Πάνω κάτω, άντρας, γυναίκα, γιν, γιάνγκ, θετική σκέψη, αρνητική σκέψη. Η μαγική ερώτηση που μπορείτε να κάνετε τίποτε. Τούτον το πράγμα που σκέφτομαι τώρα. Τούν το πράγμα που κάνω τώρα, η στάση που έχω τώρα, θα με βοηθήσει εμένα να κλείσω manager, leader, director, ambassador? Θα με βοηθήσει να γίνω καλύτερος στο χόμπι μου? Θα το να σκέφτομαι ότι η ομάδα μου δεν είναι αρκετά καλή, θα με βοηθήσει να κλείσω director? Δεν θα με βοηθήσει. Πώς μπορώ να σκέφτομαι όμως για να βγει κάτι θετικό? Δεν με νοιάζει αν η ομάδα μου δουλέψει ή όχι. Όλα εξαρτώνται από μένα. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται. Θα υποστηρίξω την ομάδα μου όσο χρειάζεται
και θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να κλείσω εγώ τον director. Θα βοηθήσω όσους χρειάζονται τη βοήθεια στην ομάδα μου για να κλείσω εγώ τον director. Γιατί δικός μου ο στόχος τον director. Ο στόχος του director δεν είναι, ξέρω, του Νικόλα, του Τελεβάντου, της Γεωργίας, της Μαργαρίτας, του Χίψη κτλ. Είναι δικός μου στόχος. Αν με βοηθήσουν, καλώς. Θα μιλήσω όμως μαζί τους. Θέλεις, δε θέλεις. Τώρα, Γιώργο, δεν είμαι σε φάση. Κανένα πρόβλημα. Δεν πρέπει εγώ να οστιάσω όμως. Α, η Μαργαρίτα μου είπε ότι τον Ιούνιο θα λείπει, ξέρω εγώ, διακοπές. Μάλλον να καθυστερήσω εγώ το στόχο μου να τον κάνω τον Αύγουστο που θα είναι και η Μαργαρίτα στο παιχνίδι. Δεν κάνουμε έτσι. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να... Και πολλά σημαντικό, υπάρχει ρε παιδιά πάντα κάτι καλό, ακόμα και στις χειρότερες καταστάσεις. Οπότε πρέπει να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας να ψάχνει πάντα τα θετικά σε κάτι αρνητικό και να τα βρίσκεται. Τούτον μπορείτε να το ξεκινήσετε. Μπορεί να χάσετε κάποιο δικό σας άτομο, μπορεί από κάποια βαρετή ασθένεια. Αλλά πάντα υπάρχει κάτι θετικό. Δύο περιπτώσεις. Η μια περίπτωση είναι, είχα άτομο, να στο πούμε, κοντινό, αρρώστησε τέλος πάντων και το χάσαμε μετά από 5-6 χρόνια, ας πούμε, ταλαιπωρίας. Ο παππούς μου τέλος πάντων, με άνοια, δεν μπορούσε μετά να περπατήσει. Το θετικό, οκ, ταλαιπωρήθηκε 6 χρόνια, για μένα είναι ότι πρόλαβε να γνωρίσει το γιο μου. Αυτό για μένα ήταν το καλό. Αν το χάναμε πιο νωρίς, δηλαδή αν ήταν απότομο, ξέρω, στο εξάμηνο, στο χρόνο, παράδειγμα, να το χάναμε μόνο μιας, εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι ευτυχώς που τον χάσαμε τώρα, γιατί θα ήταν πολύ χειρότερα ύστερα. Και όχι ευτυχώς, επειδή τον είδα τι έχει περάσει μέχρι τα 6 χρόνια, ας πούμε, που τελικά έμεινε στο κρεβάτι, θα προτιμούσα να, από τον πρώτο χρόνο να, που τον έβλεπα Λεβέντη, παππού, να περπατά, να οδηγεί μοτοσυκλέτσα και να τον θυμούμε μέχρι σήμερα, όχι σαν την τελευταία μέρα πριν το χάσουμε. Οπότε πάντα βρίσκουμε κάτι θετικό. Και για να το κλείσουμε, η θετική σκέψη, παιδιά, είναι παντρεμένη και με τις αναλόγες πράξεις. Καλό είναι να σκεφτούμαστε, αλλά... Το να σκεφτούμαστε δεν είναι το όπως με το βιβλίο το The Secret που έδειξα στην αρχή. Είμαι υπέρ του, τα σκέφτομαι θετικά και θα μου έρθει το κάρμα και θα με βοηθήσει. Παιδιά, πώς το είναι, συν Αθηνά και Χειρακίνη. Εσύ επιβάλλεσαι τη στίχη σου. Επιτυχία. Επιβολή της στίχης έρχονται με πράξεις. Μπορούμε να σκεφτόμαστε ένα πράγμα όσο θέλουμε, αλλά δεν πρόκειται το σύμπαν να έρθει να μας το προσφέρει. Και να επανέλθω στα προηγούμενα slide, είσαστε ότι αξίζεται σήμερα. Είτε το είναι αρνητικό, είτε θετικό. Μπορεί να βαρετώ για κάποιους τον που λέω, αλλά είναι η αλήθεια. Είμαστε σήμερα όλοι μας εδώ που είμαστε, εξαιτίας δικών μας αποφάσεων. Ούτε η κυβέρνηση φταίει, ούτε οι γονείς μας φταίνουν, ούτε το σχολείο φταίει. Φταίμε εμείς. Ή αντίστοιχα, αν είσαστε πετυχημένοι σε κάτι, μπράβο σας, ήταν εξαιτίας των αποφάσεων που πήρατε μέχρι σήμερα. Αλλά χωρίς να φανταστούμε πρώτα πού θέλουμε να πάμε, δεν πρόκειται να πετύχουμε αν δεν το σκεφτόμαστε. Οπότε πρέπει να επιβληθούμε σίγουρα των συναισθημάτων μας και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να νιώθω θετικά για να κάνω τηλέφωνα. Ξεκινάς να κάνεις τηλέφωνα για να νιώσεις καλά. Γιατί όταν πάρεις αυτό που λέμε στην εκπαίδευση και το λέμε 100.000 φορές, όταν θα κάτσεις να κάνεις τηλέφωνα, μην κάνεις 1, 2, 3. Κάμε 50 τηλέφωνα σε 2-3 ώρες και εγγυημένα θα κλείσεις ζαφύρι. Παιδιά, όσοι το έκαμα, 3 ώρες έχουν κάτσει σε μια καρέκλα. 3 με 4 ώρες μέσος όρος. Και γράψετε μου τώρα στα σχόλια αν είναι αλήθεια αυτό που λέω ή όχι. Για μην νομίζουν ότι λέω βλακίες. 3-4 ώρες να κάτσεις τον νέο συνεργάτη που δεν έχει μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο που να κάνει το σενάριο των εγγενείων, κλείς ζαφύρι μέσα σε 2 με 3 ώρες. Να το πω 4. Αλήθεια ή όχι.
Και το Ζαφίρι είναι μίνιμουμ 200 με ανάλογα να ταξί και με το πακέτο που θα πάρει, αλλά θα σου πω μίνιμουμ 200 με 800 ευρώ σε 4 ώρες δουλειά. Αξίζει ή δεν αξίζει. Οπότε, δεν σταματούμε ποτέ να κυνηγάμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Δεν μειώνουμε τους στόχους γιατί ξέρω εγώ για τον οποιοδήποτε λόγο. Ο στόχος πάντα είναι ίδιος. Εμείς πρέπει να γίνουμε καλύτεροι για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον στόχο. Οπότε, αν δεν αλλάξουμε εμείς, αν δεν σκεφτούμε πρώτα, αν δεν πράξουμε εμείς, τι χρειάζεται, ρε Γιώργο, να κάνω για να κλείσω τον director. Θέλω μεγαλύτερη ομάδα, θέλω να αναπτύξω παραπάνω δεξιότητες ηγεσίας για να βοηθήσω την ομάδα. Χρειάζομαι περισσότερη βοήθεια, ξέρω εγώ, στο κλείσιμο. Χάνω, ξέρω, τα στατιστικά μου στο κλείσιμο δεν είναι καλέ. Κάνω περισσότερα κλεισίματα. Κάνω περισσότερα τηλέφωνα για να μάθω να είμαι καλός στο τηλέφωνο. Μα φοβάμαι να πιάσω τον άλλον τηλέφωνο. Κάμε πολλά τηλέφωνα. Φοβάμαι να του ζητήσω 28 ευρώ. Ζήτα σε πολλούς 28 ευρώ και μετά θα δεις ότι από, μετά από 10-20 τηλέφωνα θα δεις ότι θα ζητάς 28 ευρώ έτσι. Και τέλος, δεν αφήνουμε κανέναν να μας επηρεάσει αρνητικά. Κλείστε τα αυτιά σας, οτιδήποτε, οτιδήποτε αρνητικό από σήμερα, ακούσετε από το οτιδήποτε περιβάλλον, cancer. Πάρτε πώς το λένε το χιόνι της τηλεόρασης, πώς το λένε, white noise. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, προσπαθήστε όμως αυτό που σας είπα. Αν 3, 4, 5, 8 ώρες τη μέρα είσαστε γύρω από τοξικούς ανθρώπους και η ενέργεια σας απορροφάτε, 8 ώρες και ένα λεπτό πρέπει να ακούτε κάτι θετικό, να περνάτε χρόνο με φίλους σας που νιώθετε καλά να περνάτε, να είστε με άτομα που υπάρχει θετικό κλίμα, να δυναμώσετε το θετικό στοιχείο μέσα σας. Αυτά από μένα, αγαπώ σας πάρα πάρα πολλά και ανυπομονώ να σας δώσω στο συνέδριο 7 με 9 του Ιούλη.